αναφορά ακριβώς της Ελληνοσύνης, όχι μόνο με το Βυζάντιο, μιλώ για την Αγία Σοφιά βέβαια, έτσι, όχι μόνο για το Βυζάντιο, αλλά με όλη την Ελλάδα. Γιατί? Γιατί οι Έλληνες, εδώ θα τελειώσω όμως τώρα και αν μου θυμώσει κανένας δεν πειράζει. Οι Έλληνες είναι ο μόνος βαλκανικός λαός που δεν ελευθέρωσε την κοιτίδα του γένους του. Η κοιτίδα του γένους είναι η πόλης. Γιατί? Γιατί είναι Ορθοδοξία και ελληνική γλώσσα. Αν δεν υπήρχαν οι Βυζαντινοί, η λυτή γλώσσα στα Βυζαντινά σώθηκε. Από τους Βυζαντινούς σώθηκε και η δημοτική. Λοιπόν, δεν θα μιλούσαμε όπως μιλάμε, δεν θα ήμασταν όπως είμαστε. Λοιπόν, είναι οι μόνοι που δεν ελευθέρωσαν την πόλη, την πρωτεύουσά τους. Όχι την πρωτεύουσά τους, την κοιτίδα του γένους. Την κοιτίδα του γένους. Λοιπόν, για να παρηγορηθούν τι κάνανε. Τον Περικλή. 8.000 σπίτια η Αθήνα το 1831, εκ των οποίων τα μισά χωρίς στέγη και οι οποίοι περισσότεροι ήταν Αλβανοί. Το πρώτο αλβανικό, αν θέλετε, το πρώτο αλβανικό λεξικό, ποιο είναι, το ξέρετε, το Μπότσαρι. Το Μπότσαρι. Ο Μπότσαρις έχει κάνει το πρώτο αλβανικό με ελληνοαλβανικό λεξικό, γιατί όλοι του οι στρατιώτες ήταν Αλβανοί. Εγώ φτάνω μια μέρα σε ένα χωριό, τέλος πάντων, να μην το ονομάσω. Με γνωρίσαν εκεί, έρχεται κάποιος. Α, μου λέει, θέλει ο πατέρας να σας δει και τα λοιπά. Φτάνω, χωριό, έτσι. Μου λέει, α, παιδί μου, παπάς. Παπάς ο πατέρας. Λέει, παιδί μου, εσύ ξέρεις πολλά. Λέω, ό,τι ξέρω, ξέρω. Γκέκικα, μου λέει, ξέρεις. Λέω, γκέκικα, να ξέρω γιατί. Γράφτηκε τίποτα σπουδαίο στα γκέκικα, του λέω, για να το ξέρω. Και δεν το ξέρω. Είχα αρχίσει να νευριάζω. Μου λέει, παπάς αυτός, έτσι. Μου λέει, βρε παιδί μου, εμείς σας ελευθερώσαμε. Λέω, ποιοι είστε εσείς? Οι Κίκηδες, μου λέει. Λέω, δεν μου λέτε, θα το λέγατε αυτό πριν 10 χρόνια. Μου λέει, γιατί μου το λες αυτό? Λέω, γιατί τώρα έχουμε την πέμπτη κάθοδο των Αλβανών. Μου λέει, ποιες είναι οι άλλες? Λέω, τώρα αρχίσω από τις άλλες. Θα σας πω, η πρώτη αρχίζει, τώρα θα μου θυμώσει, είναι πολύ εδώ, το 1354 γράφει ο Ιωάννης ο Κατακουζινός. Λέει, ξεραθήκανε κάτι τα Έλλη από πάνω εκεί στην Αλβανία, κάτι έγινε τέλος πάντων από το φυσικό περιβάλλον και κατεβήκανε τα αφύλαρχα γέννη των Αλβανών. Αφύλαρχα γέννη, με τις οικογένειες που τους οδηγούν. Να πω τα ονόματα. Οι Σπάτες, οι Μαλακάσιδες. Λοιπόν, τα Σπάτα, οι Μαλακάσιδες, όλα αυτά, αυτοί κατεβαίνουν κάτω και είναι η πρώτη κάθοδος. Οι άλλες είναι πολλές, δεν θα τις αναφέρω όλες. Η τελευταία είναι αυτή που ξέρετε. Τέλος πάντων, αλλά να πω όμως και την αλήθεια, να πω και την αλήθεια. Τι λέει ο Ελίτης, σας λέω πού, στον Λευκό. Ο Ελίτης γράφει, μου την έστειλε υπογραμμισμένη μάλιστα στο Παρίσι. Η χώρα μου, η πατρίδα μου, τυχογραφία με πολλές επιστρώσεις. Αλβανική, φραγκική, βλαχική, σλαβική, τουρκική, αν βαλθείς και τις ξύσεις, πηγαίνεις φυλακή.